παρά τις δηλώσεις πηγών του Συριακού στρατού και των Κουρδικών σχηματισμών ότι ο Ρωσικός στρατός, εδώ είναι η Βουλή της Συρίας, είχε εγκαταλείψει τις στρατιωτικές τους βάσεις και τα σημεία παρατήρησης στην Χαϊνίσα, έγινε γνωστό ότι στην πραγματικότητα τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να διατηρούν τη στρατιωτική τους παρουσία. Επιπλέον η ρωσική βάση ενισχύθηκε περαιτέρω, λένε, με όπλα και σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να παραβιάσει την κόκκινη γραμμή και επιχειρήσει να επιτεθεί στο ρωσικό στρατό, θα είναι πανέτοιμο. Στη φωτογραφία που παρουσιάζεται μπορούμε να δούμε ότι η ρωσική στρατιωτική βάση στην Αϊνίσα ενισχύθηκε επιπλέον με ειδικές κατασκευές, είναι ένα κτίριο τεράστιο που είδατε, θα ξαναδείτε, με σάκους άμμου και φράγματα που παρέχουν προστασία από σκάγια, λέει. Επιπλέον ο αριθμός του ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού αυξήθηκε, εδώ είναι η στρατιωτική βάση της Αϊνίσα. Γεγονός που δείχνει ότι η Ρωσία όχι μόνο θα πραγματοποιήσει επιτήρηση, αλλά θα αποτρέψει και οποιαδήποτε κίνηση του τουρκικού στρατού στην περιοχή σε περίπτωση ανοιχτής επίθεσης. Εμένα δεν με πείθει, βάσει κι άλλων ερευνών. Εν τω μεταξύ παρουσιάζονται ως ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για ενδείξεις ότι η Τουρκία ξεκίνησε από μέρους της τη ρήξη των συμφωνιών με τη Ρωσία. Αυτό αναμένεται. Το λένε ότι είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Ως τώρα άλλωστε, ό,τι είχε συμφωνηθεί μήπως η Τουρκία το έχει τηρήσει και ο Δής της επιβάλλει κυρώσεις, όσο ο ΙΕ έπρεπε να έχει ενδιαφερθεί. Άλλωστε προχθές ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις θέσεις των Τούρκων μαχητών στο Ιντλίμ και στο Χαλέπι και επίσης η Ρωσία δηλώνουν ότι ετοιμάζεται να αντιταχθεί σε κάθε προσπάθεια της Τουρκίας για τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στη Βόρεια Συρία. Είδαμε.